που υπάρχει στο ασφαλιστικό, στα δομικά του χαρακτηριστικά, είναι σε δύο επίπεδα. Σας κόβω συντάξεις και σας αυξάνω τα χρόνια. Εγώ αυτό βλέπω. Πραγματικές αλλαγές, αυτό που λέμε στη δομή, στην αντίληψη λειτουργίας κτλ., που δεν είναι συνδεδεμένες με την εργασία και την εισφοροδιαφυγή, δεν πρόκειται να. Αν δεν υπάρξουν αυτές οι αλλαγές, δεν πρόκειται να δούμε σωτηρία. Κάθε χρόνο θα άρχισε να μου λέτε δεν έχουμε λεφτά, δεν βγαίνει κτλ. Μισό λεπτό όμως. Διότι όλα αυτά εξαρτώνται από το πολιτικό περιβάλλον. Εγώ επιμένω σε αυτό. Η πολιτική αποφασίζεται. Και αποφασίζεται με βάση το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Είναι άλλο πράγμα τώρα εκλογές, άλλο μεθαύριο κτλ. Άλλο συμμαχίες της μιας κατεύθυνσης, άλλο συμμαχίες της άλλης. Πήραμε τον κύριο Μαχαίρα, τον εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τηλέφωνο και του ζητήσαμε να παρέμβει στην εκπομπή. Διότι όλη αυτή η ιστορία των. Της πρωτοβουλίας βουλευτών για να γίνει τώρα προεδρική εκλογή και να ταυτόχρονα να γίνουν και εκλογές μέσα στο 2015. Ξεκίνησε και από ορισμένους βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και, καλημέρα κύριε Μαχαίρα. Καλημέρα. Από τον κύριο Τσούκαλη. Γεια σας και στους συνομιλητές σας. Και από τον κύριο Τσούκαλη κτλ. Ενώ έχετε κάνει ένα συνέδριο πριν από πόσο, ένα μήνα, 40 μέρες, που ομοφόρος αποφασίζεται ότι δεν ψηφίζεται, δεν ψηφίζεται πρόεδρο. Και θέλετε εκλογές. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σχολιάσω ούτε πληροφορίες ούτε ρεπορτάζ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αν είναι ακριβές ότι η πρωτοβουλία που κυοφορείται για συνενετική εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας τοποθετεί τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών αορίστως μέσα συγγνώμη, στο 2015, αυτή αντικειμενικά παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση Σαμαρά της αποκλειστικής διαχείρισης της παράτασης του μνημονίου. Ναι. Το θέλουμε αυτό? Θέλουμε την παράταση αυτών των πολιτικών που εγκλώβησαν την οικονομία στην ύφεση και βύθισαν την κοινωνία στην απόγνωση? Δεν μιλάει κανείς για παράταση του μνημονίου πάντως. Και δεν θεωρώ κανείς δεν το λέει ότι αυτό θα υπάρξει λέτε. Δύναμη της αντιπολίτευσης που θα υποστηρίξει μια τέτοια θέση. Πώς δεν το λέει, κύριε Κόνομο? Ποιος το λέει? Παράταση του μνημονίου. Η κυβέρνηση μιλάει για λίγες εβδομάδες μια τεχνική παράταση για να κλείσει τα ζητήματα. Και από εκεί και πέρα θα πάμε στην προληπτική γραμμή. Πρέπει να κάνει μια βόλτα από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα άλλα είναι διαδικαστικά θέματα τα οποία δεν αντέχουν. Υπάρχει άλλωστε το τελεσίγραφο το Ευρωπαϊκό που λέει τελειώνεται, πάρτε το ή φύγετε μέχρι το τέλος του μήνα. Μην πάτε στο πολιτικό κομμάτι τώρα, κύριε Μαχαίρα. Εμείς θέλουμε να μας σχολιάσετε το γεγονός ότι φιλορροεί η Δημοκρατική Αριστερά και ένας κάθε μέρα φεύγει. Ότι η θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας είναι δεδομένη. Πώς είναι δεδομένη? Είναι δεδομένη. Δεδομένη για εσάς και για τον Πρόεδρο, μάλλον για τους άλλους δεν είναι. Πριν από 40 μέρες ομόφωνα, θέλω να ελπίζω ότι όλοι οι βουλευτές της ΔΜΑΡ την ώρα της εκλογής θα κάνουν αυτό που συμφωνήσαμε ομόφωνα σε αυτό το συνέδριο πριν 40 μέρες. Και ταυτόχρονα όμως εσείς προωθείτε, είχατε συνάντηση χθες με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας άκουσα, κύριε Λίγη. Λέω εχθές, είχατε όμως συνάντηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει η Δημοκρατική Αριστερά. Ναι. Μήπως αυτά τα δύο συνδέονται, δηλαδή το ότι υπάρχει από ό,τι φαίνεται και με βάση την απόφαση του συνεδρίου μια συζήτηση προγραμματική σύγκληση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ κάποιοι που διαφωνούν από την άλλη πλευρά προφανές είναι ότι επιδιώκουν την παράταση του βίου της σημερινής κυβέρνησης. Στην προγραμματική σύγκληση και στην προγραμματική συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν γνωρίζω στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς το οποίο να διαφωνεί. Η κατεύθυνση της προοδευτικής διακυβέρνησης και οι προγραμματικές συζητήσεις με τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και του δημοκρατικού σοσιαλισμού είναι επίσης ομόφωνη απόφαση. Μα κύριε Μαχαίρα, όμως τι μας λέτε, κύριε Μαχαίρα? Κύριε Μαχαίρα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι η απόλυτη. Μισό λεπτό. Είμαι σε τηλεφωνική γραμμή, σας ακούω. Μισό λεπτό, λέω. Ακούω ένα βόμβο. Αυτό είναι, λέω, η απόλυτη. Δεν προηγουμένως να σας πω ότι η συνάντηση των αντιπροσωπιών που έγινε χθες, της αντιπροσωπείας της ΔΜΑΡ και του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η δεύτερη μετά το καλοκαίρι και την εκδήλωση πρωτοβουλίας του κ. Κουβέλη. Συζητάμε προγραμματικά, με στόχο αυτό ακριβώς που σας είχα, την προοδευτική διακυβέρνηση. Μα γι' αυτό φεύγουν οι βουλευτές σας, κύριε Μαχαίρα, γιατί έχετε γίνει σιριζεϊκότεροι του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σας φεύγουν οι βουλευτές, δεν το καταλαβαίνετε. Έχετε δήλωση να το πω έτσι ευθέως. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ έχετε γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ? Ότι διαφορετικά παραπληροφορούμε τον κόσμο. Μα τι παραπληροφορούμε? Πληροφορίε, δημοσιογράφοι, είμαστε πληροφορίε έχουμε. Πέστε μου, ποιο δήλωσε ότι φεύγει? Δεν είπα ότι φεύγει, είναι σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που λέτε.
έχουμε λοιπόν τη προσέγγιση με το ΣΥΡΙΖΑ και τη ταύτιση κατ' ουσίαν. Ότι τονίστηκε από του γραμματέ των δύο κομμάτων και τον κύριο Βίτσα και τον κύριο Θεοχαρόπουλο ότι η συνάντηση πήγε καλά. Υπήρξε σύγκληση σε αρκετά προγραμματικά στοιχεία και εκφράστηκε ένα πλαίσιο θέσεων προγραμματικό. Από την πλευρά μας, εμείς τι επισημάναμε. Είπαμε ότι η χώρα έχει ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Υπογραμμίσαμε την απόφαση να κινηθούμε στην κατεύθυνση της προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου και υπογραμμίσαμε μια και πολλής λόγος γίνεται και το λέω για άλλη μια φορά ότι η ΔΗΜΑΡ με ομόφωνη απόφαση του πρόσφατου συναντρίου της δεν θα υπερψηφίσει κανένα πρόσωπο που θα προταθεί για πρόεδρο της Δημοκρατίας από την κυβέρνηση με το επιχείρημα ότι οι ασκούμενες πολιτικές είναι απολύτως απαράδεκτες για την κοινωνία και την οικονομία και πρέπει να αλλάξουν. Σαφές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαχαίρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. 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 Να είστε καλά.